Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα δούμε ένα απόσταγμα των πιο καλών διατροφικών κόλπων τα οποία πρέπει να έχουμε πάντα σαν βάση, σαν θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτίσουμε το καλύτερο οικοδόμημα είτε για μια τέλεια διατροφή είτε για μια δίαιτα αδυνατίσματος. Θα χρειαστεί να σταθούμε πρώτα σε αυτή τη βάση ώστε να χτίσουμε ολόκληρο το οικοδόμημα που θέλουμε σωστά και με αποτελέσματα. Με λάθος εμέλεια η οικοδομή δεν στέκεται και πέφτει αμέσως. Με τα καλύτερα θεμέλια όχι μόνο είναι στερεή, αλλά και διατηρείται για πάντα. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά που ίσως ξέρετε κάποια από αυτά, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν είναι σε τάξη μέσα στο μυαλό κάποιον. Πάμε λοιπόν να δούμε. Πρώτα απ' όλα, βάση. Πίνετε αρκετό νερό. Εκτός του ότι κόβει την όρεξη, βοηθάει τα νεφρά να λειτουργούν σωστά. Όταν τα νεφρά δεν λειτουργούν σωστά, ο οργανισμός μας αναγκάζει το σηκώτη να κάνει μέρος της δουλειάς τους. Αυτό σημαίνει ότι το σηκώτη δεν προλαβαίνει να μεταβολήσει τη σωστή ποσότητα λίπους και έτσι ένα μέρος θα καταλήξει να αποθηκευθεί στον οργανισμό μας. Πίνετε νερό περίπου 15 με 30 λεπτά πριν ξεκινήσετε να τρώτε, γιατί έτσι πετυχαίνετε και την καλύτερη χώνευση. Μην πίνετε ανάμεσα στα γεύματα, ούτε κατά τη διάρκεια των γευμάτων, γιατί το πολύ νερό κατά τη διάρκεια των γευμάτων μειώνει επίδραση των γαστρικών υγρών και επιβραδύνει πολύ τη διαδικασία της πέψης. Τρώτε σε όλα σας τα γεύματα, κύρια ή πρόχειρα, ικανή ποσότητα τώρα πρωτεϊνών που είναι απαραίτητες για να διατηρήσουν την ισορροπία μεταξύ ινσουλίνης και γλυκαγόνης και κατά συνέπεια να εξασφαλίσουν και περισσότερες καύσεις λίπους. Η σωστή ισορροπημένη αναλογία είναι η κατανάλωση 30%, προσέξτε, τα διεθνή πρότυπα είναι 50% υδατάνθρακες, 20% πρωτεΐνες, 30% λίπη. Εμπειρικά, για την καλύτερη, σε μια διαιτητική κατάσταση, κατ' εμέ, διαιτητικά και με πείρα 30 ετών πλέον, έχω καταλήξει ότι η καλύτερη αναλογία ισορροπημένη είναι 40% υδατάνθρακες, 30% λιπαρά, 30% πρωτεΐνες. Να τρώτε τώρα στα γεύματά σας με μεγάλο όγκο και βάρος τροφής που προέρχεται τώρα από καλές θερμίδες. Δηλαδή χόρτα, λαχανικά, φρούτα και μειώστε τις τροφές που έχουν μικρό όγκο και βάρος αλλά δίνουν πολλές κακές θερμίδες. Δηλαδή ζάχαρα και άμυλα που προκαλούν την έκρηξη ινσουλίνης και συσσόρευση λίπους. Προτιμήστε ακόμα τις σκληρές τροφές. Γιατί όσο πιο σκληρή είναι μια τροφή, τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται για να τη φας. Έτσι ο οργανισμός έχει το χρόνο να καταλάβει πότε χόρτασε. Προτίμησε λοιπόν μία μπριζόλα αντί για κιμά ή ένα μήλο αντί για μία μπανάνα. Τώρα μελέτες έχουν δείξει πως όσο πιο πολύ μάσιση απαιτείται για το φαγητό, τόσο πιο γρήγορα αναπτύσσεται το αίσθημα κορεσμού της πείνας, με αποτέλεσμα να τρώει κανείς λιγότερο ή να το πω καλύτερα όσο χρειάζεται, όσο πρέπει. Να τρώτε λοιπόν ήρεμα και αργά, να μασάτε καλά την τροφή σας διότι το στομάχι δεν έχει δόντια και αν δεν μασάτε καλά δεν θα χωνέψετε και καλά. Ακόμα η πολύ ωραία μάσιση συμβαδίζει με το σήμα κορεσμού στον εγκέφαλο που κάνει 20 λεπτά. Έτσι, τόσο κάνει να πάει και νιώθετε γρήγορα χορτάτη χωρίς να πεινάτε μετέλεια. Να τρώτε πάντα ένα πλούσιο και ισορροπημένο πρωινό γεύμα το οποίο θα απογειώσει το μεταβολισμό σας για όλη την ημέρα και θα σας δώσει τα πρώτα συστατικά να γεμίσει το σώμα σας με ό,τι χρειάζεται από τη στέρηση του πολύωρου βραδινού ύπνου. Τρώτε γεύματα χαμηλού γλυκαιμικού φορτίου για να μην εκρίνεται πολύ ινσουλίνη και εμποδίζει την καύση λίπους. Υπάρχουν αρκετοί πίνακες με τα γλυκαιμικά φορτία των τροφών στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο. Δεν πρέπει το γλυκαιμικό φορτίο του γεύματός σας, σύμφωνα με τους πίνακες που θα δείτε, θα τους βρείτε, να ξεπερνά το 20 όσο το δυνατόν. Έτσι.
Μην τρώτε πάνω από 25% υδατάνθρακες υψηλού γλυκαιμικού δείκτη σε ένα γεύμα, γιατί θα αυξήσει απότομα τα επίπεδα σαχάρου και ινσουλίνης κατά συνέπεια έτσι στο αίμα και δεν θα επιτρέψει στο σώμα σας να χρησιμοποιήσει ως καύσιμο το περιττό αποθηκευμένο του λίπος. Και μετά μία ώρα θα νιώθετε ατονία και υπνηλία και θα έχει χαλάσει και η ορμονική σας ισορροπία. Τρώτε αρκετά τώρα υγιεινά μονοακόρεστα λιπαρά. Θα σας φέρουν κόρεσμο, θα σας κρατάνε ικανοποιημένους για περισσότερο χρόνο από ό,τι αν τρώγατε υδατάνθρακες και μάλιστα υψηλού γλυκαιμικού δείκτη, οι οποία έχουν επίδραση στη μία και μοναδική ορμόνη που συσσωρεύει λίπος στον άνθρωπο, την ινσουλίνη, και ταυτόχρονα μπλοκάρει και την καύση του λίπους. Να χρησιμοποιείτε καλύτερα αντικολλητικά σκεύη με κεραμική επίστρωση είναι ό,τι πρέπει για να μαγειρεύετε χωρίς προσθήκη λιπαρών. Με αυτά μπορείτε να φτιάξετε ακόμα και ομελέτα χωρίς λίπος, να τη συνοδεύσετε με λίγο τυρί χαμηλών λιπαρών, σαλάτα και φρούτο. Είναι μια νόστιμη και υγιεινή επιλογή που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στο αδυνάτισμα. Μπορείτε να βάζετε ξύδι στο φαγητό και τη σαλάτα. Έτσι, προκατακτικά ευρήματα τώρα μιας κλινικής μελέτης δείχνουν ότι 15 ml ξύδι στα 2 κύρια γεύματα της ημέρας μειώνουν ένα ποσοστό λίπους, ιδίως αυτό το περικυλιακό. Η δράση αυτή μάλλον οφείλεται στο οξικό οξύ που περιέχει το ξύδι και το οποίο φαίνεται να ενεργοποιεί έναν ενζυμικό μηχανισμό που αυξάνει την καύση λίπους και καταστέλει τη συσσόρευσή του στο σώμα. Εκεί ακόμα είναι η έρευνα, έτσι, μελέτη, εκεί πάει. Επιπλέον το ξύδι πιστεύετε πως διορθώνει και τα επίπεδα γλυκόζης ζαχάρου, δηλαδή στο αίμα, με αποτέλεσμα να μειώνεται με έμεσο τρόπο και η κατανάλωση τροφής. Ακόμα είναι στη μελέτη αυτό. Προτιμήστε τώρα μερικά καθαρά προϊόντα σε όποιο γεύμα ταιριάζουν, συνήθως με το κρέας. Κάποιες μελέτες έδειξαν ότι τα γεύματα που είναι πλούσια σε κόκκινες, καυτερές, πιπεριές και τσίλι μπορούν να ενεργοποιήσουν το μεταβολισμό αυξάνοντας την θερμογένεση. Η θερμογένεση είναι ένα από τα κύρια στοιχεία του μεταβολισμού. Ενώ συγχρόνως μπορούν να οδηγήσουν πιο γρήγορα στον κορισμό της πείνας. Μπορείτε να τρώτε και μουστάρδα με το κρέας για την ψυχολογία, έτσι, που έχει ξύδι μέσα. Μάλιστα κάποιες μελέτες έδειξαν ότι επιταχύνει το μεταβολισμό έως 15% τις 2 ώρες έπειτα από την κατανάλωσή της. Πολύ μελέτη έχει πέσει τα τελευταία χρόνια, έτσι, για να γίνει πιο προσιτό το θέμα δίαιτα. Ανάλογη δράση έχει διαπιστωθεί πως ασκεί και το τσίλι, ταμπάσκο, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια. Μετά, ασκηθείτε εάν μπορείτε κυρίως το πρωί, γιατί αυξάνει το μεταβολισμό σας για τις επόμενες 10 με 12 ώρες. Αυξάνει επίσης τη διανοητική σας αντίληψη για τις επόμενες 4 με 10 ώρες, διότι ο εγκέφαλος κατά την άσκηση γεμίζει με οξυγόνο. Συμβάλλει επίσης αποτελεσματικά στην καταπολέμηση του στρες και της αϊπνίας. Ασκηθείτε ακόμα και με μια ήπια άσκηση, έτσι, πριν από το βραδινό σας, δεν πειράζει, γεύμα, όποτε μπορείτε ασκηθείτε. 20 λεπτά περπάτημα με γρήγορο βήμα ή ελαφρύ τρέξιμο πριν το βραδινό δείχνει ότι αυξάνει το μεταβολικό ρυθμό και τον διατηρεί αυξημένο επί 2-3 ώρες, όσες χρειάζονται δηλαδή για να κάψετε ό,τι θα φάτε το βράδυ. Και με και στον ύπνο μας. Αυτό εννοεί. Αυτό εννοώ, ας πούμε. Επίσης ασκηθείτε και με βάρη. Η αερόβια γυμναστική από μόνη της δεν βοηθάει τόσο στην απώλεια βάρους όσο αν την συνδυάσεις και με βάρη. Περίπου 8 με 12 επαναλήψεις με βάρη που μπορείτε να κάνετε τόσες επαναλήψεις, με ένα βάρος το οποίο μπορείτε να κάνετε τόσες επαναλήψεις, μπορούν να τονώσουν το σώμα σας, να κάψουν λίπος και να αυξήσουν τους μεταβολικούς ρυθμούς του οργανισμού σας για 24 ώρες. Έχει μεγάλη μετάκαμψη. Προσπαθήστε τώρα να τρώτε περισσότερες αλκαλικές τροφές και λιγότερες όξινες. Έχω γράψει άρθρο πάνω σε αυτό, μπορείτε να το δείτε. Διότι αλκαλικές τροφές, δηλαδή τα φρούτα, τα χορταρικά, πράσινες, κόκκινες, σαλάτες, όλα αυτά έχουν αντιοξειδωτική δράση στον οργανισμό.
βελτιώνουν επίσης την απόδοση των μειών μας, αυξάνουν την αφομοίωση σε κυταρικό επίπεδο. Επιτρέπουν δηλαδή στα κύτταρα να λειτουργούν όπως πρέπει, εμποδίζουν την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων, αυξάνουν το μεταβολισμό σας με αποτέλεσμα να μην παίρνετε κιλά ή ακόμα και να χάνετε και το περιττό βάρος. Κάνουν τον ύπνο πιο βαθύ και πιο ξεκούραστο, το δέρμα πιο νεανικό να το πούμε, ανακουφίζουν όσους υποφέρουν από γρίπες, κρυολογήματα, πονοκεφάλους και έχουμε και πολύ καλή σωματική ενέργεια. Τώρα μην τρώτε, αυτό είναι μεγάλο κλειδί, γλυκά ή άμυλα τις βραδινές ώρες, διότι ανεβάζουν την ισουλίνη πάρα πολύ, επειδή τα κύτταρά μας αντιστέκονται στην ισοδότηση αυτά, με αποτέλεσμα να παράγεται όλο και περισσότερη για να μπορέσει να μπει και έτσι να γεννιέται λίπος συνεχώς. Προτιμήστε για βραδινό κάποια άπαχη πρωτεϊνική επιλογή, κοτόπουλο, ασπράδι, αυγού, τυρί, χαμηλών λιπαρών, τόνο, έτσι, με μία σαλάτα και ένα φρούτο. Και όχι ζάχαρα ή άμυλα, γλυκά, ψωμιά, μακαρόνια, πατάτες, ρύζια και τέτοια. Αποφύγετε την κατανάλωση της βιομηχανικής επεξεργασμένης ζάχαρης. Βάλτε γλυκαντικά. Είναι μια χαρά. Δεν έχουν κινδύνους οι συνιστόμενες δόσεις, παιδιά. Προτιμήστε καλύτερα στέβια. Είναι πολύ ασφαλές. Αποφύγετε να τρώτε γλυκά μόνα τους ή πριν από το γεύμα. Πρέπει να τρώγονται μόνο όσο το δυνατόν, βέβαια, έτσι, στο τέλος ενός γεύματος, γιατί έτσι και θα φάτε και λιγότερο, αλλά δεν έχετε και την κατακόρυφη άνοδο ζαχάρου στο αίμα όπως αν το τρώγατε μόνο του. Μπορούμε να το πούμε εντός εισαγωγικών, μπερδεύει την ισουλίνη λίγο. Τώρα, προτιμάτε αντί να πίνετε χυμούς να τρώτε ολόκληρα τα φρούτα, γιατί έχει όλες τις ίνες του, όλες τις ίνες τους έχουν, είναι μεσαίου γλυκαιμικού δείκτη, δεν ανεβάζουν απότομα το ζάχαρο. Τρώτε φρούτα αμέσως μετά το φαγητό εφόσον το γεύμα σας δεν περιείχε πολλά άμυλα. Αποφύγετε τον ύπνο μετά το φαγητό, οπωσδήποτε, αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 2 ώρες ώστε να έχετε χωνέψει. Η στάση που έχει το σώμα σας όταν είναι εξαπλωμένο δεν βοηθά καθόλου την καλή λειτουργία της πέψης. Μην τρώτε σε περιόδους που είστε στρεσαρισμένοι. Είναι ο νούμερο ένα εχθρός για τη ζυγαριά και τη μεζούρα μας. Υπάρχει ένας τεράστιος σύνδεσμος ανάμεσα στο λίπος που συσσωρεύεται στην περιοχή της κοιλιάς και το στρες. Ποτέ λοιπόν μην κάθεστε να φάτε όταν είστε βιαστικοί, αγχωμένοι. Το σίγουρο είναι ότι θα καταλήξετε με παραπάνω κιλά. Τρώτε καθημερινά σαλάτες μαζί με το κύριο πιάτο. Βέβαια προσφέρουν έτσι βιταμίνες, φυτικές ίνες, απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και γενικά του οργανισμού και του μεταβολισμού και δρούν προστατευτικά έναντι των καρδιαγγειακών νοσημάτων και του καρκίνου. Αν φάγατε κάτι ιδιαίτερα λιπαρό, προσπαθήστε ταυτόχρονα να φάτε και μια μεγάλη ποσότητα πράσινη σαλάτα ή χορταρικών, έτσι ώστε να δεσμεύσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα χοληστερόλης και να επέρθει γρηγορότερα ο κορεσμός. Προτιμήστε την κατανάλωση ελαιολάδου έναντι άλλων λοιπόν, όπως ασπορέλαια, μαργαρίνες, βούτυρα κτλ. Το ελαιόλαδο προμηθεύει τον οργανισμό με απαραίτητα λιπαρά οξέα, καθώς επίσης και αντιοξειδωτικές βιταμίνες που είναι αντιγυραντικές. Προσθέστε το στο φαγητό σας προς το τέλος του μαγειρέματος και πάντα με μέτρο. Αποφύγετε όσο το δυνατόν τα σπορέλια, ηλιέλαιο, καλαμποκέλαιο, σογέλαιο κλπ. Διότι είναι πλούσια σε λινολεϊκό οξύ, τα ωμέγα 6 που λέμε, το οποίο δεν χρειαζόμαστε σε μεγάλες ποσότητες, διότι μετατρέπεται σε αραχιδονικό οξύ και αυξάνει τις φλεγμονές. Προσθέστε μυρωδικά, προσθέστε μπαχαρικά στο φαγητό σας, το κάνετε νοστιμότερο και ταυτόχρονος μπορείτε να περιορίσετε το λίπος που προσθέτετε στο μαγείρεμα για να νοστιμήσει, έτσι. Ένα νόστιμο πιάτο σίγουρα ικανοποιεί περισσότερο τη γεύση, διευκολύνοντας έτσι να ακολουθήσετε τη δίαιτα πιο καλά. Τώρα είναι τεκμηριωμένο πως πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν τη δίαιτα διότι τους φαίνεται άνοστη. Βάλτε μπαχαρικά, δεν έχουν καμία βλαβερή επίδραση στο παχαίνιο. Αντιθέτως, μάλιστα, σας κάνουν τη δίαιτα καλύτερη.
Αυξήστε τώρα την πρόσκληση ασβεστίου, γιατί σύμφωνα με έρευνες τώρα προκαλεί, μια πλούσια σε ασβέστιο διατροφή μετριάζει τη συσσόρευση λίπους σε περιόδους υπερσύπτησης τρομπολή και αντίστοιχα επιταχύνει την αποδόμηση λίπους κατά την εφαρμογή υποθερμιδικής δίαιτας. Έτσι, κάνουν δίαιτα. Έτσι, η κατανάλωση προϊόντων πλούσιων σε ασβέστιο 3-4 φορές σε καθημερινή βάση θα σας βοηθήσει να κάψετε περίπου 100 θερμίδες περισσότερες τη μέρα. Αποφύγετε το λάθος να παραλείπετε κάποιο από τα βασικά σας γεύματα με σκοπό, αυτό είναι έγκλημα έτσι, να γλιτώσετε κάποιες επιπλέον θερμίδες. Η τακτική αυτή έχει συνήθως το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκετε. Όχι μόνο ελαττώνει τον ρυθμό των καύσεων κατά τη διάρκεια της μέρας, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσει έντονη πείνα μετά τις απογευματινές ώρες, με συνέπεια την υπερκατανάλωση φαγητού, επομένως λίπος. Ξέρετε, όλα αυτά που λέμε, λες είναι μικρό το ένα, έλα μωρέ, καυτερή πιπεριά το ένα, μπαχαριά, δεν είναι. Όλο το πακέτο μαζί, όταν το κάνετε, εκεί θα δείτε την αποτελεσματικότητα όλων αυτών. Πάρτε λοιπόν αυτά, βάλτε τα σε μια σειρά στο μυαλό σας. Όσοι θέλετε μπορώ να σας τα γράψω κάπου και να σας τα στείλω σε PDF, να τα έχετε στο ψυγείο να τα βλέπετε. Γιατί είναι οδηγίες που μπορείτε να κάνετε μια τέλεια και ισορροπημένη δίαιτα με αποτελεσματική απώλεια βάρους. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ για τον χρόνο σας. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας.